από ίδιους πόρους, ούτε ένα έργο δεν έγινε στην Κέφαλο. Από λεφτά δικά μας. Αυτά που πληρώνει ο κάθε πολίτης, είτε στο διφοδό, είτε στα τέλη καθαριότητος, είτε στα τέλη παρεπιδημού του, ούτε ένα έργο. Ούτε ένα. Το μόνο που κάναν είναι να νομιμοποιήσουμε τη διαδικασία των αυθαιρέτων το γυμναστήριο αυτό, το οποίο δεν λειτουργεί και από ό,τι ξέρω, για να πάρει ρεύμα. Αυτό ήταν το μόνο που κάνανε. Και επειδή είναι δημόσιο, απαλλάσσεται και τη εισφορά και τα αυθαιρέτα. Και εκεί έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πρέπει αθεόφοβοι, ένα 200 κεφαλιανά φράγκα είχατε. Ήταν τόσο δύσκολο να κάνετε πέντε πράγματα. Από την είσοδο που λέω εκεί στο κλάδι τη Τερανέ, μέχρι σε οποιοδήποτε μέρο του χωριού και σε όλη την έκθεση τη Κεφάλου. Μα και του αγροτικού δρόμου, ρωτώ του αγροτικού δρόμου, του καθαρίζουνε. Και αυτοί εγκαταλειπαίνει. Και οι μελισσοκόμοι για να πάνε εκεί ήταν και πάθανε. Και έχουν πρόβλημα. Πάνε μια φορά με ένα κρέτερ, καθαρίζουν λίγο και φυκόφτουνε. Αυτό είναι το έργο. Βάζουν, Γιώργο και αγαπητοί φίλοι, επειδή ο νόμος θα του υποχρεώνει, πέρσι το είχαν κάνει λάθος και του επέστρεψε η περιφέρεια. Προβλέπεται από την νομοθεσία συγκεκριμένο ποσοστό του προϋπολογισμού για τον κάθε πρώην Δήμο. Και επειδή το έκανα λάθος πέρσι και τα είχαν κάνει η μαμά, στο επέστρεψε η περιφέρεια, το ξαναφτιάξανε. Τι γίνεται τώρα. Στην πορεία κάνουν συνεχώς τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, που δεν πάνε από την περιφέρεια. Ή όταν πάνε, η περιφέρεια δεν ψάχνει να κάνει λογαριασμούς και να δει μειώθηκε που μειώθηκε. Και μεταφέρουν λεφτά από το ένα έργο στο άλλο. Η ανάπλαση της εισόδου μπήκε 2 χρόνια και ξεκινούσε με τον προϋπολογισμό. Σε 6 μήνες παίρναμε τα λεφτά, τα πηγαίναν αλλού, τα ξαναπηγαίναν αλλού και όλα ξαναλέω. Γύρω από το κάστρο και την πιάτσα Ροτόντα. Και βεβαίως έχει ανάγκες η πόλη, αλλά έχουν ανάγκες και τα χωριά. Και βεβαίως θα έπρεπε μια διοίκηση σοβαρή να κατανύμει τα λεφτά, τουλάχιστον όπως μοιράζαμε το διφοδό. Έτσι δεν είναι. Όταν έχουμε μια αναλογία δεδομένη τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν 50 ο Δήμος, 50 οι άλλοι 2 Δήμοι. Και είχε μια διαφοροποίηση ο Δήμος Ηρακλειδών από το Δήμο Δικαίου. Τουλάχιστον κάτι παραπάνω, τουλάχιστον αυτά τα πράγματα να ισχύσουν και τώρα που δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, παιδιά, τα λεφτά. Είτε προσπαθούν με διάφορους τρόπους να διοχετευτούν σε διάφορες περίεργες καταστάσεις, είτε πάνε σε έργα τα οποία ούτε φαίνονται ούτε ακούγονται. Και αυτό είναι μια μεγάλη καταστροφή για το νησί, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το είπα προηγουμένως στην τοποθέτησή μου ότι δεν έχουμε τη δικαιολογία στην ΚΟ να λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά. Παραδώσαμε στο 2010 οι 3 Δήμοι έσοδα από το διφοδό γύρω στα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια είναι τα λεφτά που πληρώνουν οι επιχειρηματίες στις ΚΟ στους Δήμους. Να πω ότι έχουν μία μείωση της τάξης του 30% γιατί πέσανε δουλειές. Από τα 5 πέσαμε στα 3,5 εκατομμύρια. Αυτά τα 3,5 εκατομμύρια είναι λεφτά που πρέπει να γυρίζουν πίσω στους δημότες, είτε με έργα είτε με δράσεις. Και μία από τις δράσεις είναι το νερό. Έγινε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι την περίοδο των εκλογών από συγκεκριμένο υποψήφιο κεφάλου, ο οποίος γύρισε και στα καφενεία και έβαλε τα μπέλες ότι το νερό έχει αρσενικό και θα πεθάνει ο κόσμος. Και έλεγα τότε εγώ, μήπως πρέπει εσείς ως Δήμος ή ως υποψήφιο δημοτική σύμβουλη να κάνετε μια καταγγελία, διότι αυτό είναι παραποιημένο. Και ευγενικά φερόμενοι λένε, άστο, είναι πατριώτης μας, είναι πατριώτησά μας, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε δίκιο. 3 χρόνια έλεγαν ότι εμείς σε ένα μήνα μέσα θα το καθαρίσουμε το νερό, θα το κάνουμε, θα το δείξουμε. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Πήρανε 3 δεξαμενές, 4 πλαστικές σιδερένιες τίνες και τις εγκαταστήσανε. Όταν Βαρκάς και Μπύλης έχουν βάλει τουλάχιστον 7 τέτοιες. Σαν αυτές τις δεξαμενές που λένε ότι βάλαν για να λύσουν το νερό, Βαρκάς και Μπύλης έχουν βάλει 7 τουλάχιστον. Και δεν έκαναν ούτε αγιασμούς, ούτε εγκαίνια, ούτε τηλεοράσεις. Πήραν ούτε σημαίες. Και σκηνές που θυμίζουν τη σκηνή του Κατάκη. Ούτε αυτό δεν το έκανε άνθρωποι. Και βάλανε 7 την περίοδο που ήταν δημοτικές αρχές. Τώρα βάλανε 2-3 και λένε λύσαμε το πρόβλημα του νερού. Το πρόβλημα του νερού δεν λύνεται. Με τον τρόπο που μπορούν να το λύσουν. Όταν κάναν 3 χρόνια για να κάνουν τις επιχειρήσεις σύρευσης από 3-1 και δεν μπορούσε να περάσει κανένα έργο πουθενά διότι έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία και την κρατούσαν επίτηδες. Τώρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου αυτό το πράγμα να λυθεί. Και που είναι πολύ απλές. Από τα ταχυδηλιστήρια μέχρι ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί. Γιατί αυτή η αντίστροφη όσμωση που ξέρουν τι θα κάνουν μπορεί να τα ελαφρύνει από τα άλατα κλπ. Αλλά υπάρχουν και ουσίες οι οποίες περνούν και δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσει. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για το τι θα γίνει και πώς θα απαντήσουν με την, στο πρόβλημα της, των χρημάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσουν, θα αφήσουν να περάσει η περίοδος και στο τέλος θα δώσουν και τίποτα.
Και βεβαίως μετά η υποχρέωσή μας είναι να δούμε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Και βεβαίως εμείς θα κάνουμε και επίσημο ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον προϋπολογισμό που επίσης δεν αναφέρονται για το πού διατέθησαν αυτά τα λεφτά. Τα βρήκατε, ένα 200. Κάπου τα πήγατε. Τα πήγατε εδώ, εκεί και εκεί. Να ξέρει ο Φαλιανός ότι εντάξει, ρε παιδί μου, πιάσανε τόπο, πήγανε, ας πούμε, στην Καρδάκη. Πήγανε στο Σφενδίου, πήγανε στο Πηλί και έγιναν κάποια πράγματα. Δεν πάνε στην τράπεζα ακόμα. Αλλά να ξέρουμε πού είναι ή μπορούμε να μάθουμε και από την τράπεζα. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Η προσπάθεια με τη Ryanair ήταν μια θλιβερή παράσταση της Δημοτικής Αρχής, η οποία θεωρώ ότι οι δεσμεύσεις της ήταν τόσο πολλές σε μεγαλοεπιχειρηματίες που επέλεξαν το να πάνε στη σύγκρουση με τη Ryanair. Και εκεί το νιώσαμε πολύ καλά στην τσέπη μας όλοι, ειδικά οι επιχειρηματίες του τουρισμού, όταν πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς μπορεί να μένουν σε ξενοδοχεία all-inclusive, μπορεί να έρθει κάποιος από τη Γερμανία και να έχει κλείσει ένα ξενοδοχείο all-inclusive. Περισσότεροι όμως ή ένας μεγάλος αριθμός έμενε σε ξενοδοχεία μικρά. Αυτοί χάθηκαν. Και δεν χάθηκαν μόνο για τους ξενοδόχους, χάθηκαν και τις ταβέρνες, χάθηκαν και τα καφετέρια, χάθηκαν και από τις συγκοινωνίες, από τα ταξία, από τα λεωφορεία, από τους ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει και ακίνητα στην ΚΟΠ επειδή υπήρχε η ΡΑΙΑΝΕΡ για να κάνουν μια επένδυση. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα έκαναν την επένδυση γιατί πίστευαν ότι έτσι μπορούν να έχουν και μια. Συγγνώμη, Γιώργο. 40% είναι η μείωση της ΡΑΙΑΝΕΡ φέτος. Όχι, 40% είναι η μείωση του ΡΑΙΑΝΕΡ φέτος. Την ίδια περίοδο τα Χανιά, ας πούμε, πήξανε σε τουρίστες από τη ΡΑΙΑΝΕΡ και έχουν μια έκρηξη τεράστια. Νομίζω ότι η προβολή του τουρισμού και η διαχείριση του τουρισμού πρέπει να είναι σοβαρή, μεθοδική και με ανθρώπους οι οποίοι να έχουν γνώσεις και να είναι ειδικοί στο αντικείμενο. Και νομίζω ότι στα 4 χρόνια που ήμασταν δημοτική αρχή, κάναμε πάρα πολλά πράγματα στον τουρισμό και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη ανάγνωση στην πόλη του Σκοτ, τουλάχιστον από τους Σκανδιναβούς οι οποίοι είχαν χαθεί. Ναι, αλλά εκεί ξοδέψαμε σε αυτή την αγορά, πηγαίνοντας 1, 2 και 3 φορές σε εκθέσεις τις οποίες ήθελαν οι άνθρωποι να μας δουν εκεί, να τους πούμε, να δεσμευτούμε για πράγματα που να τους προσφέρουν ασφάλεια, καθαριότητα και διασκέδαση βέβαια. Δυστυχώς, φίλε Μιχάλη, οι πολίτες της ΚΟ πληρώνουν τις ταρζανιές της Δημοτικής Αρχής και μια ταρζανιά ήταν το ζυνί και η πέτρες και τα πρόστιμα. Είναι απαράδεκτο, προβλέπεται μένα από την νομοθεσία, αλλά θα ρωτήσω το νόμιμο είναι και ηθικό. Προβλέπεται από την νομοθεσία να καλύψει αυτά στις ιστορίες ο Δήμος, όχι όμως όταν υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική έρευνα. Διότι αν η δικαστική έρευνα καταλήξει και πει ότι για την καταστροφή φταίει ο Πιστικάκης, άσχετα αν τα έχει πληρώσει ο Δήμος οφείλει μετά να ζητήσει από τον Πιστικάκη. Γιατί δεν είναι υποχρέωση του Παντέλη να πληρώσει την ταζανιά του Δήμου που πήγε να κάνει μια βλακεία χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Και αν υπήρχε μελέτη, σωστή, να λέγαμε και εμείς μαζί. Γιατί πραγματικά χρειάζεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά χρειάζεται ένας χώρος διαχείμασης των σκαφών. Υπάρχει ένας χώρος, χρειάζεται ένας χώρος για να μπορούν να μαζεύονται τα σκάφη και να γίνονται κάποιες εργασίες αντί να κατεβαίνουν στην ΚΟΗ ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό όμως απαιτεί μια μελέτη και η μελέτη ήταν έτοιμη στο πιάτο του, την είχαμε δώσει. Αντί γι' αυτό πήγαν λοιπόν να χαλάσουν το βουνό και να φάμε τα πρόστιμα το οποίο είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρόστιμο που έβαλε η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου.